Καλησπέρα σας. Είναι γνωστό ότι σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, συντελούνται τεράστιες αλλαγές στον κλάδο της ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε τεράστιες αλλαγές και στην περιοχή μας. Μια περιοχή που θέλουμε να συνεχίσει να είναι η καρδιά της ενέργειας στη χώρα. Μπροστά σε αυτήν τη μεγάλη πρόκληση, μπροστά σε αυτές τις μεγάλες αλλαγές, το Επιμελητήριο Κοζάνη σε συνεργασία με τους άλλους φορείς διοργανώνει ένα τετραήμερο διεθνές συνέδριο μαζί με μια κλαδική έκθεση στον κλάδο της ενέργειας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να κάνουμε το πρώτο διεθνές συνέδριο που αφορά την καθαρή ενέργεια, μαζί, όπως σας είπα, παράλληλα με την έκθεση στον κλάδο της ενέργειας. Είναι ένα τετραήμερο συνέδριο που ξεκινάει από τις 19 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Η περιοχή μας βρίσκεται μπροστά σε τεράστιες αλλαγές που θα πρέπει να προετοιμαστούμε. Ο επιχειρηματικός κόσμος θα πρέπει να προετοιμαστεί για να μπορέσουμε έτσι ώστε να ανταπεξέλθουμε στα προβλήματα και τις δυσκολίες που έρχονται. Όπως ξέρετε, υπάρχει η ευρωπαϊκή απόφαση για μείωση του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα. Αυτό σηματοδοτεί και σημαίνει όσον αφορά την περιοχή μας που έχει μάθει να ζει με το λιγνίτη και με τη ΔΕΗ, ότι θα παρουσιαστούν τεράστια προβλήματα αλλά και ευκαιρίες. Εμείς έτσι θέλουμε να το δούμε από την πλευρά του επιχειρηματικού κόσμου, γι' αυτό και θέλουμε και πήραμε την απόφαση να συνδιοργανώσουμε, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνδιοργανωτές, αυτό το συνέδριο παράλληλα με την έκθεση. Θέλουμε να το καθιερώσουμε, να γίνεται κάθε 2 χρόνια στην περιοχή μας, το Σεπτέμβρη, και με αυτό να σηματοδοτήσουμε ότι θέλουμε να παραμείνει το ενεργειακό κέντρο της χώρας, να παραμείνει στη Δυτική Μακεδονία και στην Κοζάνη. Είναι μια ευκαιρία, γι' αυτό καλούμε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και όλη την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, να έρθει να ακούσει, γιατί είναι μια ευκαιρία να ακούσουμε νέα πράγματα για τον κλάδο της ενέργειας, για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, για την οικιακή οικονομία, για τα νέα προϊόντα που αφορούν σε όλους τους κλάδους, όπως για παράδειγμα τον κλάδο του αυτοκινήτου, τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα με φυσικό αέριο, στον κλάδο της ενέργειας και της καύσης για τις οικιακές χρήσεις, την έξυπνη οικονομία για τις έξυπνες πόλεις και γενικά όλες τις αλλαγές που έρχονται πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα στη χώρα μας. Δεν θα πω περισσότερα, θα δώσω το λόγο στους παρευρισκόμενους και θέλω να τους ευχαριστήσω ακόμη μια φορά για την τόσο σημαντική συμβουλή σε αυτήν την τόσο μεγάλη για μένα εκδήλωση, το συνέδριο και την έκθεση. Και από την πλευρά μου να καλέσω όλον τον επιχειρηματικό κόσμο 19 του μηνός να παρευρεθεί στην έναρξη του συνεδρίου και της έκθεσης. Η έκθεση περιλαμβάνει επιχειρήσεις μόνο στον κλάδο της ενέργειας. Έχουμε κοντά στις 30 επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις και από την περιοχή αλλά και εκτός περιοχής. Είναι μια σημαντική προσπάθεια που, όπως σας έχω πει, θέλω να την καθιερώσουμε ανά 2 χρόνια, να την αναβαθμίσουμε και να την αναπτύξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.